Είναι μια βραδιά που πραγματικά δεν θέλω να είμαι πικρός, δεν θέλω να στεναχωρήσω το φίλο μου τον κύριο Πασχαλίδη ή να του δημιουργήσω περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχω δημιουργήσει στο παρελθόν δηλαδή. Το ένα είναι βέβαιο, ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να πάρει επιπλέον μέτρα για τη στήριξη τόσο των οικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Και με ακούτε να αναφέρομαι συνέχεια στα νοικοκυριά, διότι οι επαγγελματίες, οι έμποροι βιοτέχνες, πλέον από το, εκτός το ότι είναι η βάση του κορμού της ελληνικής κοινωνίας, πέρα ότι είναι αυτοί που παράγουν το 75% της προστιθέμενης αξίας στη χώρα, δημιουργούν το 87% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, παραμένουν στυλοβάτες της ίδιας της μισθωτής απασχόλησης. Και έχω πει χιλιάδες φορές, από την εποχή που η κυβέρνηση Παπαδήμου επενέβη βία στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση για τον Κατώτατο Μισθό, ότι κακοπληρωμένος εργαζόμενος σημαίνει κακή οικονομία. Οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες έχουν αποδείξει ότι τα 22 και πλέον χρόνια που η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ήταν στα χέρια των εθνικών κοινωνικών εταίρων, κράτησαν αξιοπρεπείς τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, ισορροπώντας μεταξύ των δυνατοτήτων που είχαν οι επιχειρήσεις και των αναγκών των εργαζόμενων. Και αυτό πρέπει, γι' αυτό πρέπει να επανέλθει η διαπραγμάτευση για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Πόσο θα σας άρεσε στους βουλευτές και τις βουλεύτριες βεβαίως να καθορίζουν οι πρόεδροι των εθνικών κοινωνικών εταίρων το ενιαίο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα και να σας αποφάσιζαν άλλοι για τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις και πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Γιατί πρέπει εμείς να μας λένε κάποιοι άλλοι που δεν έχουν καμία σχέση και με την επιχειρηματικότητα, αλλά ενεργώντας από πολιτικά και μόνα κριτήρια να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων. Γιατί απαξιώνεται με νομοθετήματα τις κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως δείκτης ασφάλειας, όχι μόνο για τον εργαζόμενο, αλλά και για τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Τι ζητάμε? Ζητάμε απλά πράγματα. Και το βασικότερο από όλα είναι οικονομική δημοκρατία. Οι ίδια δικαιώματα και οι ίδιες υποχρεώσεις. Η ίδια δυνατότητα πρόσβαση στη χρηματοδότηση που έχει και μια μεγάλη επιχείρηση. Γιατί για μας, για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, για το 90% των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ με στοιχεία, όχι της ΓΕΣΕΒΕ, όχι του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Και θα περάσουν οι παχτολοί χρημάτων που ακούτε, αγαπητές συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθημερινά από τα ΜΜΕ, θα περάσουν 32 δισεκατομμύρια, 31 και κάτι για την ακρίβεια, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από πού? Από τις τράπεζες. Ποιες τράπεζες? Που έχουν αποκλείσει το 90% των επιχειρήσεων από την πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Άρα δεν είμαστε εμείς μέσα. Όπως δεν είμαστε μέσα στον αναπτυξιακό νόμο. Καλύτερος, βελτιωμένος σε συγκεκριμένα επίπεδα, ταχύτητες και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και το κυριότερο, απαγόρευση στις ατομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον αναπτυξιακό νόμο. Γιατί? Γιατί δεν αντιδράτε οι βουλευτές?
Εκεί θέλουμε τη βοήθειά σας. Τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως κινδυνεύει η δημοκρατία, η πολιτική δημοκρατία από μια δικτατορία, ακριβώς αντίστοιχα κινδυνεύει από την οικονομική ολιγαρχία η οικονομική δημοκρατία. Το ίδιο πράγμα είναι. Η στρέβλωση που γίνεται στην αγορά, η στοχοποίηση των μικρών επιχειρήσεων, η έκθεση McKinsey το 12, ποιος στοχοποίησε τις μικρές επιχειρήσεις. Ποιο ήταν το κακό, ποιον έδειχνε η έκθεση και οι τροϊκανοί την προηγούμενη δεκαετία ως αιτία του κακού για τη χώρα, τις μικρές επιχειρήσεις. Έκλεισαν 220.000 επιχειρήσεις στη χώρα. Χάθηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Το λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί αν ήταν το πρόβλημα οι μικρές επιχειρήσεις της χώρας, θα είχε λυθεί. Και σήμερα η έκθεση Πισαρίδη, μετουσιωμένη σε Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχοποιεί ποιους, πάλι τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι πολλές οι μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να ενισχύσουμε την εργασία έναντι της αυταπασχόλησης και της μικρής επιχειρηματικότητας, λέει η έκθεση Πισαρίδη. Για να δούμε τα πράγματα λίγο στην Ευρώπη. 96,4% οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι στο 94, στο 93, στο 92. Η Μητρόπολη του Ευρωπαϊκού Καπιταλισμού, η Γερμανία, πόσο νομίζετε ότι έχει ποσοστό μικρών επιχειρήσεων κάτω των 9 εργαζόμενων? Το 82% των γερμανικών επιχειρήσεων είναι κάτω των 9 εργαζόμενων. Στη Γερμανία δεν είναι πρόβλημα, πρόβλημα είναι στην Ελλάδα. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε τη θέση που μας αρμόζει σε γι' αυτό που προσφέρουμε στην εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Προσφέρουμε πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έναντι 250.000 θέσεων εργασίας που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας είμαι σαφής. Θέλω και τη μικρή επιχείρηση, θέλω και τη μεγαλύτερη δυνατή επένδυση να γίνει στη χώρα. Αλλά πόσα ελληνικά χρειάζονται για να δημιουργήσουμε 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στη χώρα? Γιατί αυτό είναι η ανεργία στη χώρα. 1.100.000 συμπολίτες μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΕΔ, είναι άνεργοι. Πόσα ελληνικά χρειαζόμαστε και πόσο χρόνο θέλουμε? Βάθος ορίμασης του μεγάλου έργου του ελληνικού είναι 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια θα έχουμε 75.000 θέσεις εργασίας. Θέλουμε τουλάχιστον 15 ελληνικά για να πιάσουμε τις θέσεις εργασίας. Εάν στηρίξουμε τις 800.000 επιχειρήσεις στη χώρα να προσλάβουν έναν εργαζόμενο, έχουμε σε άμεσα, αύριο το πρωί, 800.000 νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό είχε απόλυτο δίκαιο ο Ευρωπαίος Επίτροπος, μετέπειτα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σταγιάννη, όταν ήταν επίτροπος το 2008. Όταν στο συνέδριο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Τσεχία είχε πει, εάν δεν υπήρχαν οι μικρές, οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έπρεπε να τις εφεύρουμε. Όπως καμία κοινωνία δεν πρόοδευσε χωρίς μεσαία τάξη, καμία οικονομία δεν πήγε μπροστά χωρίς μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Καλή χρονιά, υγεία, και ελπίζω να μην στεναχωρήσα πολύ.